Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης, το οποίο εκτιμώ πάρα πολύ τη δουλειά του. Διαβάζοντας όμως περισσότερες πληροφορίες για αυτόν, τον θαύμασα ακόμα περισσότερο. Είναι ο Μάρκ Ρόθκο, ο οποίος γεννήθηκε το 1903 στη Λετωνία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και σε ηλικία 10 ετών μετακόμισε μαζί με την οικογένειά του στη Νέα Υόρκη. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που για μένα τον κάνουν τόσο ξεχωριστό? Πρώτος λόγος, θεωρεί τον εαυτό του αυτοδίδακτο ζωγράφο. Το 1921 ξεκινάει τις σπουδές του στο Yale για να γίνει μηχανικός ή δικηγόρος. Οι διακρίσεις όμως έναντι των Εβραίων σπουδαστών και ότι τους απαγορευόντουσαν οι εξωακαδημαϊκές δραστηριότητες, αυτό τον οδούν στο να σταματήσει. Το 1925 πηγαίνει στη Νέα Υόρκη και αρχίζει τις σπουδές του στο Art Students League. Αυτή είναι και η μόνη του επίσημη εκπαίδευση. Ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδας. Όταν ξεκίνησε να ζωγραφίζει, οι πίνακες του μιλούσαν για τη μυθολογία, τον Εσχύλο, τον Νίτσε, μεταμορφώνοντας ζωόμορφες μορφές σε τρομακτικά τέρατα. Η αγάπη του αυτή για την Ελλάδα τον ώθησε να σπουδάζει φιλοσοφία και αρχαίο δράμα, λέγοντας πολλές φορές πίνακες του δράμας. Τρίτον, ζωγράφισε πάρα πολύ μεγάλους πίνακες. Αυτό είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε, γιατί όμως το έκανε? Ενώ θεωρεί ότι οι μεγάλοι πίνακες είναι κάτι πομπόδες και μεγαλόστομο, αντιθέτως ο ίδιος ήθελε να δείχνει ανθρώπινος και πάρα πολύ οικείος. Έλεγε λοιπόν ότι όταν βρισκόμαστε σε ένα μικρό πίνακα, η εμπειρία που παίρνουμε από αυτόν είναι σαν να είμαστε μπροστά σε ένα μικρητικό φακό. Όταν όμως βρισκόμαστε μπροστά από ένα τεράστιο πίνακα, νιώθουμε αυτό το δέος που μας προκαλεί και η εμπειρία γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Πρότεινε δε να βρισκόμαστε 50 εκατοστά από τον πίνακα, ώστε να εισπράττουμε όλη αυτή την τεράστια εμπειρία και να νιώθουμε βαθύ δέος για αυτό που βλέπουμε. Τέταρτον, η Ελίτ δεν τον ενδιέφερε καθόλου. Και πώς το γνωρίζουμε αυτό? Γιατί το 1959 του είχε ανατεθεί να ζωγραφίσει τις τοιχογραφίες στο Seagram Building στην Park Avenue. Έτσι λοιπόν ο ίδιος μεταμορφώνει όλο το ατελιέ του σύμφωνα με τις ίδιες διαστάσεις που είχε την παραγγελία. Δούλευε αυτό το project 2 χρόνια, δημιούργησε 30 μεγάλους πίνακες. Θεωρώντας λοιπόν ότι η παραγγελία είναι για το χώρο που θα τρώνε οι εργαζόμενοι, όταν πήγε και είδε ότι ήταν για το ξενοδοχείο το Four Seasons και το εστιατόριο λοιπόν που θα τρώγανε όλοι οι πλούσιοι, απέσυρε την παραγγελία, επέστρεψε τα χρήματα και 10 χρόνια αργότερα κάνει μια τεράστια δωρεά στο Tate στο Λονδίνο, χαρίζοντας 9 πίνακες, όπου η Tate του αφιερώνει μία ολόκληρη αίθουσα. Πέμπτον, ένας λόγος που για μένα τον έκανα τον αγαπήσω ακόμα περισσότερο είναι ότι αγαπούσε πολύ τα παιδιά, αγαπούσε τις ζωγραφίες των παιδιών, τις μελετούσε. Μάλιστα το 1936 είχε ξεκινήσει να γράφει και ένα βιβλίο, ένα παιδικό βιβλίο, το οποίο δυστυχώς δεν ολοκλήρωσε. Ήθελε να δείξει λοιπόν τις σημειότητες όλων των σύγχρονων ζωγράφων με τις παιδικές ζωγραφιές. Έκτον, όπως και με το έργο του, και ο θάνατός του παραμένει ανεξήγητος. Ήταν ευρέως γνωστό ότι ο Ρόθκο ήταν καταθλιπτικός, όμως η οικογένειά του θεωρεί ότι δεν θα έφευγε χωρίς να αφήσει κάποια αποχαιρετιστήρια επιστολή. Ο Ρόθκο αυτοκτονεί το 25 Φεβρουαρίου του 1970, βρίσκεται μέσα στο εργαστήριό του, κόβοντας τις φλέβες του γεμάτος αίματα, και αυτό το κόκκινο είναι σαν να βλέπουμε να αναπηδά μέσα από τους πίνακές του. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο με μια συγκινητική φράση που έλεγε ο ίδιος: έγινε ζωγράφος γιατί θέλω να προκαλώ την ίδια συγκίνηση που προκαλεί η ποίηση και η μουσική. Εσείς πείτε μου, ποιανού καλλιτέχνη έχετε κάποια αγαπημένη φράση? Γράψτε μου στα σχόλια.